Σας έκανα την ερώτηση αν ήταν κινητοποίηση και το αποτέλεσμα κινητοποίησης αυτό το αποτέλεσμα ή αν είναι πραγματική εκλογική επιρροή του ΚΚΕ. Ναι, είναι πραγματική εκλογική επιρροή γιατί αποδεικνύεται ότι το ΚΚΕ έχει σταθερούς δεσμούς με απλούς λαϊκούς ανθρώπους, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το ΚΚΕ στην Αττική είναι τρίτο κόμμα με ποσοστό 12% και ανεβαίνει. Και στο Βόρειο Αιγαίο και στα Ιόνια. Και στο Βόρειο Αιγαίο και που δείχνει ότι είναι δεσμοί που έχουν σφυριλατηθεί σε πολύ μεγάλους και σημαντικούς αγώνες και δεν είναι μια συγκυριακή ψήφος. Και επειδή πολλά έχουν υποθεί και θα μιλήσει μετά ο κύριος Χατζηδάκης, θέλω να βάλω μια ακόμα παράμετρο στη συζήτηση. Θυμάμαι ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκίναγε η προεκλογική περίοδος, ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει λευκή επιταγή επί της ουσίας για τα επόμενα που έρχονται και μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά τη φράση ότι στο ψηφοδέλτιο υπάρχει ακόμα ένα όνομα. Το όνομα το δικό μου. Το όνομα του κύριου Μητσοτάκη. Ζητώντας μια λευκή επιταγή για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση. Κάθε υποψήφιο είμαι εγώ. Σωστά. Ναι, ναι. Για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υγείας, αυτό το χάλι που βλέπουμε. Την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της παιδείας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλα. Την παραπέρα εξόντωση των εργαζόμενων με τα 13 ώρα, τα 10 ώρα, τους παγωμένους μισθούς, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και κυρίως με το ενιαίο πανευρωπαϊκό πολεμικό ταμείο που πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίζουν οι υπέρογκοι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, βάζοντας και τη χώρα μας σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Λοιπόν, λευκή επιταγή δεν υπάρχει. Σήμερα αυτή η λευκή επιταγή που ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός του την τζαλάκωσε και του την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων. Και με την ενεργή συμμετοχή, όχι με την αποχή, όλος ο λαός μας έχει την υποχρέωση με την πάλη του και τον αγώνα του να ανατρέψει όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα και να ανοίξει ένα δρόμο ελπιδοφόρο για την επόμενη μέρα.